Γεια σας, Insomnia. Σήμερα κάνουμε μια γρήγορη επαφή με το iPhone 5S, μια πρώτη παρουσίαση του κορυφαίου μοντέλου της Apple. Το 5S παρουσιάστηκε αυτό το μήνα μαζί με το 5C, το οποίο όμως είναι ένα δεύτερο iPhone το οποίο έχει ένα διαφορετικό κοινό, το οποίο διαφέρεται για χρωματιστά iPhone και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην ποιότητα κατασκευής. Το 5C στηρίζεται στο πλαστικό, ενώ το 5S είναι έχει τον κλασικό σχεδιασμό του iPhone 5, ένα από τα πιο όμορφα smartphones αυτή τη στιγμή στην αγορά, όπως και ο προκατοχός του δίνουν μαθήματα εδώ πέρα σχεδιασμού. 7,6 χιλιοστά το πάχος και μόλις 112 γραμμάρια το βάρος, 4 ιντσών οθόνη, πολύ άνετο στο κράτημα. Κοιτάξτε εδώ, απίστευτη δουλειά. Ένα πανέμορφο κινητό, το οποίο εδώ το βλέπουμε στο άσπρο ασημί χρώμα, πάνω και κάτω είναι γυαλί. Κυκλοφορεί σε μια διαφορετική απόχρωση του μαύρου, αλλά και στο σαμπανιζέ χρώμα, το οποίο ήδη έχει δημιουργήσει τεράστια επιτυχία. Η οθόνη στο μπροστινό μέρος είναι 4 ιντσών και πάλι, όπως το iPhone 5, με ανάλυση 1136x640, 326 ppi, πανέμορφα χρώματα, πολύ ζωντανά. Πολύ εύκολα διαβάζουμε και τα κείμενα, ειδικά σε ιστοσελίδες. Μια κορυφαία οθόνη σίγουρα, χωρίς καμία αμφιβολία. Οι σαρωτικές αλλαγές γίνονται στο εσωτερικό του iPhone 5S, αφού βλέπουμε επεξεργαστή καινούριο, τον α7 συγκεκριμένα, ο οποίος με βάση τα benchmarks είναι 200% πιο γρήγορος από τον α6. Νομίζω είναι χρονισμένο στο 1,3 GHz με 1 GB μνήμη και είναι βασικά ο πρώτος επεξεργαστής ο οποίος είναι 64-bit, κάτι που δεν σημαίνει πολλά αυτή τη στιγμή, είναι βασικά ένα στοίχημα για το μέλλον, για πιο γρήγορες εφαρμογές, καλύτερη διαχείριση μνήμης και πολλά άλλα τα οποία θα δούμε στο μέλλον από την Apple. Κατά τα άλλα υπάρχει και ένας νέος επεξεργαστής, ο M7, ο οποίος απευθύνεται σε εφαρμογές κυρίως γυμναστικής, οι οποίες κάνουν χρήση GPS και διάφορων άλλων αισθητήρων, με αποτέλεσμα να καταναλώνουν αρκετή ενέργεια και να μένουμε από μπαταρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο M7 με τις εφαρμογές αντίστοιχες που τον υποστηρίζουν δεν έχει αυτό το πρόβλημα, όλα περάνε από αυτόν και έχουμε στη διάθεσή μας, εδώ πέρα βλέπετε, δραστηριότητα κίνησης. Εδώ θα εμφανιζόντουσαν οι εφαρμογές που θα υποστηρίζαν και το M7. Άμα η εφαρμογή υποστηρίζει τον συγκεκριμένο επεξεργαστή, τότε έχουμε πολύ μεγάλα ωφέλη στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας. 1 GB μνήμη, όπως είπαμε, και πίσω υπάρχει η κλασική κάμερα, η οποία εξακολουθεί να είναι στα 8 MP, αλλά έχει διαφορετική τεχνολογία, αφού πλέον τα pixels που καταγράφονται είναι μεγαλύτερα και η Apple υποστηρίζει ότι έχουμε καλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, κάτι που θα το επιβεβαιώσουμε σίγουρα στην πλήρη παρουσίαση τις επόμενες 2 εβδομάδες. Και δίπλα βλέπουμε και το διπλό LED flash, το οποίο βοηθάει για πιο φυσικά χρώματα. Όλα αυτά βέβαια τα δούμε σίγουρα στην πλήρη παρουσίαση, όπως είπαμε. Ενώ μιας και έχουμε ξεκινήσει να αναφερόμαστε στην κάμερα, αυτό είναι και το νέο μενού άλλωστε του iOS 7 για την κάμερα. Υπάρχει και το συγκεκριμένο, είναι η αργή κίνηση, στην οποία γίνεται καταγραφή βίντεο Full HD με εγγραφή όμως στα 120 frames per second. Έχουμε γυρίσει βασικά ένα πολύ ενημερωτικό βίντεο, στο οποίο μπορείτε να δείτε ακριβώς πως δουλεύει η αργή κίνηση σε βίντεο. Δείτε για παράδειγμα εδώ, μάλλον εδώ. Μπορούμε να διαλέξουμε το σημείο στο οποίο θα ξεκινήσει να πηγαίνει αργά, με αργή κίνηση το βίντεο, δημιουργώντας ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και σίγουρα αναμένεται να σημειώσει μεγάλη επιτυχία γενικά με την καταγραφή βίντεο το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.
slow mode λέει συγκεκριμένα η Apple. Κατά τα άλλα, iOS 7 στο iPhone 5S, 7.01 αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει διαθέτει πολύ μεγάλες αλλαγές, όπως βλέπετε νέα εικονίδια, το Parallax Effect, για όσους έχουν iPhone 4, 4S και 5 ήδη το γνωρίζουν, ένα ψεύδο τρισδιάστατο εφέ πίσω με το background, αρκετές διαφάνειες, αρκετά animation έχουμε δει, η νέα λίστα εδώ πέρα των ειδοποιήσεων, όπου μπορούμε να τις φιλτράρουμε είτε ανά ημέρα, δηλαδή τις ειδοποιήσεις που έχουμε λάβει σήμερα, όλες και ανά πάντες κλήσεις. Χωρίς αμφιβολία, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι αυτό, το Control Center, το οποίο το φέρνουμε στο προσκήνιο με αυτήν εδώ την κίνηση και έχουμε γρήγορη πρόσβαση στο Wi-Fi, στο Bluetooth, στην περιστροφή της οθόνης, στην φωτεινότητα, στην μουσική μας, μπορούμε να την ελέγξουμε μέσα από εδώ και εδώ το κουμπί αυτό κάνει το flash στην ουσία φακό, κομπιουτεράκι, χρονόμετρο και η πρόσβαση στις φωτογραφίες, πολύ χρήσιμη δυνατότητα. Η Google το βάζει βέβαια στη λίστα ειδοποιήσεων, η Apple έχει επιλέξει να φέρνει τις γρήγορες ρυθμίσεις με αυτή την κίνηση. Το σημαντικότερο τεχνικό χαρακτηριστικό εκτός από την μεγάλη αλλαγή στον επεξεργαστή είναι το Touch ID. Είναι ο νέος αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος, τον οποίο η Apple έχει τοποθετήσει όπως βλέπετε στο κάτω κουμπί, εδώ στο Home Button, το οποίο πλέον δεν διαθέτει αυτό το κλασικό τετραγωνάκι που είχε στο εσωτερικό του. Έχει αυτό το δαχτυλίδι γύρω γύρω και με το οποίο το σετάρισμα του είναι πολύ εύκολο. Για να το δούμε τι γίνεται ακριβώς από τα γενικά, συστηματικό και αποτύπωμα, βάζουμε το συστηματικό μας, δακτυλικά αποτυπώματα, μπορούμε να ορίσουμε έως 5 διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα από 5 διαφορετικά πρόσωπα και τα οποία θα έχουν πρόσβαση στη συσκευή μας χωρίς να χρειάζεται να βάλουν κάποιο pin και χωρίς και κάποιον κωδικό όταν κατεβάζουν εφαρμογές ή παιχνίδια από το iTunes Store. Να δούμε πώς δουλεύει πρώτα απ' όλα η εγκατάσταση. Μας λέει να τοποθετήσουμε το δάχτυλό μας, οποιοδήποτε δάχτυλο θέλουμε. Εμείς βάζουμε το μεγάλο δάχτυλο και κάνουμε αυτή την κίνηση. Σηκώστε και ακουμπήστε, λέει, επαναλαμβανόμενα το δάχτυλό σας. Και γεμίζει αυτό το animation συνέχεια. Μετακινήστε το δάχτυλό σας ελαφρώς μεταξύ σαρώσεων. Συνεχίζουμε και το κάνουμε. Και νιώθουμε και μία μικρή δόνηση σε κάθε κίνησή μας. Συνεχίζουμε με το τελευταίο βήμα μέχρι να γεμίσει όλο αυτό που βλέπετε εδώ, το οποίο είναι απλά ένα γραφικό και δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό μας δαχτυλικό αποτύπωμα. Εδώ μας ενημερώνει ότι το Touch ID είναι έτοιμο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πλέον για συγκεκριμένες ενέργειες και βασικά για δύο ενέργειες. Όπως είπαμε, μπορούμε να ξεκλειδώνουμε τη συσκευή, δηλαδή εδώ, αντί να βάλουμε το pin, πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα, απλά τοποθετούμε το δάχτυλό μας και γίνεται η πρόσβασή μας στο μενού. Ας το ξαναδούμε. Το δοκιμάσαμε αρκετή ώρα, δουλεύει άψογα, δεν έχουμε συναντήσει κανένα πρόβλημα. Θέλουμε βέβαια λίγο να το κάνουμε περισσότερο, να το δοκιμάσουμε στα όρια του, ας πούμε με υγρό δάχτυλο, άμα θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτό το δούμε βέβαια στην πλήρη παρουσίαση. Ενώ ένας δεύτερος τρόπος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αισθητήρα αυτό του δαχτυλικού αποτυπώματος είναι όταν κατεβάζουμε εφαρμογές από το App Store. Όπως ξέρετε όλοι, με το iOS 6 δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να πληρώνουμε, μάλλον να εισάγουμε κάθε φορά το password μας, όπως ήταν παλιά η διαδικασία. Οι αναβαθμίσεις γίνονται δωρεάν, ενώ εδώ τώρα για να κατεβάσουμε μια εφαρμογή, βλέπετε, μας ζητάει, μπορούμε να βάλουμε το δακτυλικό αποτύπωμά μας και αμέσως ξεκινάει το κατέβασμα. Μέχρι στιγμής αυτές οι δύο λειτουργίες μπορούν να γίνουν με το Touch ID. Στο μέλλον σίγουρα η Apple θα υποστηρίξει και άλλες. Οι προγραμματιστές δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μέχρι στιγμής,
Πάντως είναι αρκετά χρήσιμο, δεν είναι δηλαδή ένα εφεδάκι και αν και δεν έχει κάποια πρακτική ουσία πέρα του ότι τελειώνετε πολύ πιο γρήγορα τα κατεβάσματά σας και το ξεκλείδωμα της συσκευής, είναι μια λειτουργία την οποία θα χρησιμοποιήσετε πλήρως. Η μπαταρία δεν έχουμε ακόμα κάποια εμπειρία χρήσης, πάντως ξέρουμε ότι είναι στα ίδια επίπεδα με το iPhone 5 και από το App Store να αναφέρουμε ακόμα ότι μπορούμε να κατεβάσουμε δωρεάν τις εφαρμογές για την σουίτα iWork όπως το iMovie, το Keynote, οι οποίες πλέον παρέχονται δωρεάν από την Apple. Όπως βλέπετε εδώ το iMovie είναι δωρεάν. Αν δεν κάνω λάθος, κόστιζε γύρω στα 10 ευρώ το καθένα, η κάθε μία εφαρμογή. Safari με το νέο σύστημα των Tabs, αλλά και το νέο Multitasking, και αυτό με τις κάρτες πιο εύκολα τις βλέπουμε τις εφαρμογές που έχουμε ανοιχτά και πιο εύκολα τις κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο. Η τιμή που μαθαίνουμε πάντως ότι θα κοστίσει το iPhone 5S όταν και θα κυκλοφορήσει πιθανότητα στις 18 Οκτωβρίου είναι αρκετά μεγάλη και συγκεκριμένα πλησιάζει στα 800 ευρώ, αν και δεν έχει ακόμα οριστεί η τελική τιμή. Αυτή είναι μια γρήγορη πρώτη ματιά στο iPhone 5S, το νέο iPhone της Apple, το οποίο αναμένουμε στη χώρα μας μέσα στον Οκτώβριο.